με την έκτη συνάντηση σχολικών χοροδιών την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, την προσεχή Κυριακή στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, μία πρωτοβουλία της μουσικοπαιδαγωγικής ομάδας Jam Jam, όπως ονομάζεται, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Δεν έχουμε να κάνουμε μια εκδήλωση απλή, έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμό και με ανθρώπους από πίσω, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, μια ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας που αγαπάει αυτό που κάνει και έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον θεσμό της μουσικής και της γενικότερης νοοτροπίας μέσα σε μια σχολική μονάδα. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε, τα έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν και μάλιστα στην πρώτη εκπομπή φέτος, με την κυρία Αργυρό Σταυρίδη, εκπαιδευτικό μουσικής, διευθύντρια σχολείου και εκ των ιδρυτών βέβαια της ομάδας Jam Jam. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, υποχρέωσή μας, όπως συνηθίζω να λέω. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή συνάντηση, την προσεχή Κυριακή. Όπως πολύ καλά το είπατε, πρόκειται για ένα θεσμό πλέον στα σχολικά δρόμενα. Ξεκινήσαμε το 2014, πρώτη φορά δειλά-δειλά, να καλέσουμε κάποιες σχολικές χοροδίες, όσες υπήρχανε, για να συναντηθούμε και να τα πούμε μουσικά. Αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε, έγινε θεσμός. Μέχρι το 2019, όπου ήταν 5 οι συναντήσεις μας, και όπου το 2019 είχαμε τη χαρά να έχουμε 18 σχολικές χοροδίες. Όμως λόγω πανδημίας όλα κλείσανε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος και πάλι θα συναντηθούμε στον ίδιο χώρο όπως κάθε χρόνο στην Αστόρια, να τα πούμε μουσικά, να συναντηθούμε παιδιά από όλο τον ομό, γιατί δεν είμαστε μόνο από το Ηράκλειο πλέον, να τα πούμε και να τραγουδήσουμε μαζί, να μοιραστούμε τη χαρά του τραγουδιού, μικρή και μεγάλη. Ακριβώς. Η σχολική χοροδία είναι κάτι που λείπει από την μουσική εκπαίδευση, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της Κρήτης, γιατί δεν μας δίνεται όσο εκπαιδευτική δυνατότητα να το κάνουμε, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχουμε μέσα στη σχολική μονάδα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι μια πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό μουσικής, να μπορέσει έστω, γιατί οι περισσότεροι από εμάς που εργαζόμαστε ως μουσική, το κάνουμε κάτι εκτός ωραρίου. Προσπαθούμε δηλαδή εκτός διδακτικού μας ωραρίου, γιατί ακριβώς πρέπει να μαζέψουμε παιδιά από πολλές τάξεις, όχι από μία έκτη ή από μία πέμπτη για παράδειγμα, αλλά κάνουμε τις ακροάσεις μας, παίρνουμε παιδιά τα οποία θέλουν να συμμετέχουν και εκτός ωραρίου σχολείου, και έτσι τις περισσότερες φορές είμαστε εκεί για αυτό το σκοπό, να φτιάξουμε μία σχολική χοροδία, η οποία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να κάνω μια σχολική γιορτή όπου τα παιδιά θα τραγουδήσουν. Είναι πιο ουσιαστική η ενασχόλησή μας με το τραγούδι, το χοροδιακό τραγούδι. Έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός, να αναδείξουμε τη δουλειά της σχολικής χοροδίας, τη δουλειά του εκπαιδευτικού μουσικής. Πολλές φορές βέβαια και απλοί δάσκαλοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν και είναι πάντα δίπλα μας και είναι πολύ μεγάλη η χαρά, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού τάξης, μουσικού και όλων των ειδικοτήρων βέβαια μέσα στο σχολείο. Θα ήθελα κάποια στιγμή το κεντρικό κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να δει λίγο πιο ζεστά την ενασχόληση των παιδιών γύρω από την σχολική μουσική παιδεία. Καθώς υπάρχει πραγματικά μια συντονισμένη προσπάθεια από εσάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά όπως μας είπατε, αυτό το ασφικτικό πλαίσιο το οποίο κυριαρχεί στο δημόσιο σχολείο δεν σας αφήνει πραγματικά να δείτε αυτά τα αποτελέσματα και αποτελέσματα σύντομο χρονικό διάστημα. Και βλέπουμε και τι γίνεται και στα μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με την υποστελέχωση, με τα προβλήματα στις υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί στην πρωτοβάθμια δεν έχουμε ώρα χοροδία. Αυτό να το τονίσουμε. Δεν υπάρχει στο ορολόγιο μας πρόγραμμα ώρα χοροδία.
Έτσι, ενώ η δευτεροβάθμια και ιδιαίτερα η μουσική, τα μουσικά σχολεία, ευτυχώς που έχουν αυτήν την δομή και μπορούν και να δεικνύουν και τις ορχήστρες και την παραδοσιακή μουσική και τη χοροδιακή μουσική, αλλά στην πρωτοβάθμια δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε εμείς από μόνοι μας, μέσα από την πρωτοβουλία που έχουμε σαν ομάδα, πρωτίστως σαν ομάδα των μουσικοπαιδαγωγική, η οποία να σημειώσω ότι η μουσικοπαιδαγωγική ομάδα δεν είναι απολυτελείται μόνο από μουσικούς, είναι μέσα και δάσκαλοι απλοί, εννοώ PY70 δηλαδή όπως λέγονται, και η νηπιαγωγή. Δεν είναι δηλαδή μόνο μουσική και προσπαθούμε και συμπράττουμε και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στη σχολική χοροδία. Σε πολλά επίπεδα και σε σεμινάρια και δράσεις που μπορούμε να δώσουμε πράγματα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, πώς θα μπορέσουν να κάνουν μια διαθεματική προσέγγιση σε πολλά πράγματα, χρησιμοποιώντας τη μουσική, το ρυθμό, τα εικαστικά. Αναφορικά τώρα με το πρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας της Προσεχούς Κυριακής, ποιος μπορεί να δώσει το παρόν, ποιος μπορεί να συμμετέχει, ποιος μπορεί να σας παρακολουθήσει. Αν έρθει κάποιος να σας παρακολουθήσει, με τι θα έρθει αντιμέτωπος, για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει, εμείς ως ομάδα ενημερώνουμε πάντα τα σχολεία ποιοι θέλουν να συμμετέχουν. Επομένως, ο θεατής που θα έρθει να παρακολουθήσει αυτή την γιορτή, όπως τη λέμε εμείς, των σχολικών συναντήσεων, θα δει χοροδίες, σχολικές χοροδίες, να τραγουδάνε αυτό το θέμα που βάζουμε κάθε φορά. Αυτό να το τονίσουμε λίγο, γιατί δίνουμε πάντα μία θεματική στις συναντήσεις μας. Φέτος το θέμα μας είναι η θάλασσα. Επομένως, όλα τα σχολεία έχουν επιλέξει από ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Και μάλιστα είναι τόσο συντονισμένη η προσπάθεια, ώστε κανένα τραγούδι δεν είναι ίδιο μέσα σε αυτή την γιορτή. Συναντιόμαστε, συζητάμε όλοι οι υπεύθυνοι των σχολικών χοροδιών, έτσι ώστε κάθε σχολείο να έχει 3 διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικά από όλα τα άλλα, έτσι. Οπότε θα ακούσουμε πολλά διαφορετικά τραγούδια με το ίδιο θέμα που φέτος, για φέτος είναι η θάλασσα. Επομένως, ο θεατής θα δει παιδιά πάνω στη σκηνή, τα οποία ενώνουν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν για τη θάλασσα. Στο τέλος κάθε συνάντησής μας έχουμε ένα κοινό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει η μουσικοπαιδαγωγική ομάδα και τους στίχους και τη μουσική, και το οποίο το έχουμε μοιράσει σε όλες τις ομάδες μας, σε όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν, για να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, με το καλό να τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε και για τον απόϊχο της όμορφης αυτής μουσικής συνάντησης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.